Κατ' εμέ λοιπόν υπάρχουν δύο-τρία στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να διατυπώσουμε μια αρνητική άποψη. Κατά το μάλλον ήταν τεκμηριωμένη, η έννοια της τεκμηριωμένης άποψης είναι σχετική και ακόμα και αν είναι λάθος, η σωστή αυτή θα την επισημάνει. Ο δικαστής θα κρίνει. Πρώτον θέμα, η τοπική κοινωνία, η τοπική οικονομία πείτεται. Διότι δεν θα αντέξει τον συναγωνισμό και όλοι οι μικροί και σχετικώς μεσαίοι επιχειρηματίες, μην αντέχοντας τον ανταγωνισμό, θα χάσουν θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθεί περισσότερη ανεργία χωρίς να υπάρχει όφελος για την τοπική κοινωνία. Επίσης, εάν η τοπική κοινωνία πληγεί και οι καταστηματάρχες και οι επιχειρηματίες ομοίων καταστημάτων οδηγηθούν από τον ανταγωνισμό σε κλείσιμο, μοιραία θα επακολουθήσει και αύξηση τις τιμές. Διότι αν στον χώρο αυτό υπάρξουν μονοποδιακά φαινόμενα, οι τιμές θα αυξηθούν, άρα θα είναι σε βάρος και της κοινωνίας σαν καταναλωτής. Δηλαδή πλήθηκε ο καταναλωτής. Τρίτον επιχείρημα. Κυκλοφοριακή επιβάρηση ενός δρόμου, ο οποίος είναι κύριος, συνδέει τόσο την περιοχή της Λιβαδούς και κατοικημένες περιοχές, όσο και την περιοχή του Κόρου και το λιμάνι. Μία υπεραγορά τόσο μεγάλη θα έχει τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο, άρα θα δυσκολέψει και θα δυσκολεύει την κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο. Με δεδομένο ότι η διαμόρφωση του κοπέδου έτσι όπως είναι και την έχω στο μυαλό μου, δεν δίνει τη δυνατότητα για λωρίδες επιτάχυνσης και επιτάχυνσης και επιβράδυσης. Δηλαδή η έξοδος από το κατάστημα δεν θα είναι ευκαιρής και ασφαλής. Και το τελευταίο, η αύξηση της κυκλοφορίας και η συγκέντρωση εκεί πέρα αυτοκινήτων πολλών και συνεχώς θα επιβαρύνει το περιβάλλον με ρήπανση και στον αέρα και στο έδαφος. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους και όποιους άλλους λόγους μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, θεωρώ ότι δεν πρέπει να δοθεί η άδεια για μια τόσο μεγάλη κατάσταση.